Διέξοδο στο διπολισμό υποστηρίζουν ότι θα δώσει ψήφο στο κόμμα της Δημοκρατικής Ευθύνης στις ευρωεκλογές του Μαΐου. Αυτό τόνισαν στον Φλάς οι υποψήφοι ευρωβουλευτές Βασίλης Φασούλας και Γιάννης Μητυλιάγκας, που μας μίλησαν μεταξύ άλλων για τους στόχους και τα προτάγματα του πολιτικού φορέα που ίδρυσε ο πρώην Υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος. Η θέση της Δημοκρατικής Ευθύνης για τις ευρωεκλογές είναι ότι πρέπει να ψηφίσουν όλοι. Όλοι μα όλοι. Αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι πολύ περισσότερο από μία απλή καταγραφή μιας τάσης ή μιας, ας πούμε, δυσαρέσκειας του εκλογικού σώματος. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας έχει φτάσει σε ένα σημείο να ετεροκαθορίζεται και να καθορίζεται απολύτως από αποφάσεις ληφθήσες, λαμβανόμενες και ληφθισόμενες στις Βρυξέλλες. Εξ αυτού του λόγου πρέπει ο κάθε Έλληνας να καταλάβει ότι η σχέση μας με την Ευρώπη είναι σχέση δομική. Και ίσως δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που οι ευρωεκλογές για το μέλλον αυτής της πατρίδος είναι πολύ σημαντικότερες ακόμα και από τις εθνικές εκλογές. Γιατί να ψηφίσει ο κόσμος Δημοκρατική Ευθύνη? Θα σας πω γιατί να μην ψηφίσει. Δεν θα ψηφίσει αν θέλει λαϊκιστικά σχήματα. Δεν θα ψηφίσει αν θέλει ευχολόγια. Αν θέλει μογές. Αν θέλει συνθήματα, σλόγαν κτλ. Αν θέλει να ψηφίσει ένα κόμμα του μετριοπαθούς πλην όμως πατριωτικού και προοδευτικού κέντρου, ένα κόμμα που ιδρύθηκε ως εξαμηνή σκέψεως και πολιτικής βούλησης και έχει τη σφραγίδα αλλά και την κριτική διήθηση του Αλέκου Παπαδόπουλου, αν θέλει επιτέλους η πολιτική να εισαχθεί στην Ελλάδα αντί για την μικροπολιτική, αν θέλει μια πολιτική για τα παιδιά και τα εγγόνια του, αν θέλει μια πολιτική για την κοινωνία του μέλλοντος και για την κοινωνία της μεθαυριανής ημέρας, όχι μόνο της αυριανής, να μας ψηφίσει. Αν δεν θέλει, ας ψηφίσει τα κόμματα, τα σχήματα, τις νοοτροπίες που έχουν φέρει την Ελλάδα εκεί που την έχουν φέρει. Γιάννης Μητυλιάγκας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Δημοκρατική Ευθύνη. Ακριβώς. Η Δημοκρατική Ευθύνη κάνει το πρώτο της βήμα στην καταγραφή της στο πολιτικό σύστημα και αυτό θα γίνει στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι στο ευρωψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Ευθύνης. Θεωρούμε ότι η Δημοκρατική Ευθύνη απευθύνεται στο μέσο πολίτη. Θέλει να κάνει βαθιές τομές στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία και αυτός είναι ο στόχος με τον οποίο απευθύνεται στους πολίτες, ούτως ώστε να υπάρχει μια διέξοδος σε σχέση με το διπολισμό ο οποίος καταγράφεται αυτή την περίοδο και ο οποίος δεν αφορά εμπολής τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε όλους τους πολίτες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και εγώ προσωπικά θα δώσω το δικό μου αγώνα εκπροσωπώντας και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αλλά και τη Δυτική Μακεδονία στις επερχόμενες ευρωεκλογές.